Ακριβώς, Ελίνα, όλα δείχνουν, όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μιλάμε για μια πολιτική αλλαγή. Γίνονται σήμερα διπλές εκλογές, βουλευτικές, αλλά και ο δεύτερος γύρος των προεδρικών και φαίνεται ότι επικρατεί το Εθνικιστικό Κόμμα ΒΜΡΟ. Είναι μια εξέλιξη η οποία πραγματικά προβληματίζει και την Αθήνα, κυρίως γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία της συμφωνίας των Πρεσπών. Και το ΒΜΡΟ, οι δύο βασικοί υποψήφοι και η προεδρική υποψήφια, αλλά και ο υποψήφιος πρωθυπουργός, σε όλους τους τόνους, όλο το τελευταίο διάστημα, έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τον γεωγραφικό όρο που είχε συμφωνηθεί από την Συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ των δύο κυβερνήσεων το 2018, Βόρεια, ότι δηλαδή θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία, αμφισβητώντας βεβαίως μια διεθνή συμφωνία. Πολλοί αναλυτές βεβαίως λένε ότι αυτό δεν πρόκειται να το κάνει στην πράξη η νέα πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί είναι κάτι που θα επηρέαζε την διεθνή της θέση αλλά και την ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά στάδια της Συμφωνίας των Πρεσπών, από την αλλαγή των σχολικών βιβλίων, τις πινακίδες στα αυτοκίνητα που δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα και βεβαίως θα παρακολουθεί στενά και αν χρειαστεί θα αντιδράσει. Σε ευχαριστώ πολύ, Εφη.